Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Χρήστος Οδελής και σας καλωσορίζω στις Κοσμογεύσεις. Σήμερα θα κάνουμε ένα φαγητό το οποίο είναι καθαρά ελληνικό. Έχουμε φύγει από τα βόρεια, από τα νότια και έχουμε έρθει στον αφαλό της γης που λένε στην όμορφη Ελλάδα μας. Θα κάνω τα πασίγνωστα κεφτεδάκια, στρόγγυλα όμως, θα τα γεμίσω με κασεράκι, θα τα αλευρώσω, θα φτιάξω μία πεντανόστιμη σάλτσα από ντομάτα. Αφού τα περάσω πρώτα από το τηγάνι μας τα κεφτεδάκια και ολοκληρωθεί και η σάλτσα, θα τα βαφτίσω μέσα στη σαλτσούλα μας και θα το συνοδεύσω με, έχω πάρει ένα φανταστικό φρατζολάκι από τους φούρνους Φυλαχίδη, θα κόψω 4 πανέμορφες φετούλες, έτσι μπαμπάτσικες, θα τις περάσω από την γκριέρα με ελαιόλαδο, θα τις γκριλάρω που λένε με λίγα λόγια, θα τις αλατίσω, θα τις πιπερίσω, θα βάλω τη ριγανούλα, θα κόψω φρέσκια φέτα την οποία θα την τρίψω από πάνω και τελευταία θα το συνοδέψω το μενού μας το σημερινό με μία baby ρόκα την οποία βλέπετε την έχω πάρει σήμερα από το μανάβικο πορτοκάλι και λεμόνι στη Βενιζέλου, την οποία θα την θα προσθέσω αφού την ανακατέψω με ελαιόλαδο και μπαλσάμικο και μέλι, αλάτι, πιπέρι, θα την περιχύσω με κεφαλοτήρι το οποίο το έχω έτοιμο εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Πριν σας παρουσιάσω τα υλικά μας, πάμε να δούμε μια φορά την κάρτα μας. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φτιάξουμε το συγκεκριμένο φαγητό. Δεν είναι μπελαλίδικο, αλλά είναι δύσκολο. Όπως βλέπετε εδώ, έχω φορέλαιο, σπορέλαιο, το οποίο θα περάσω τα κεφτεδάκια μας. Έχω μια γκριλιέρα, την οποία θα κάνω τις φρυγανιές μας που θέλω, το ψωμάκι μας που θα ψήσουμε. Και εδώ έχω ένα πανέμορφο τηγανάκι τύπου γοκ, όπου θα κάνουμε τη σάλτσα μας. Λοιπόν, είναι μπελαλίδικο, είναι από θέμα ότι θα έχουμε πάρα πολλά σκεύη αργότερα να πλένουμε. Δηλαδή σκεύη 1, 2, 3 τηγάνια, θα έλεγα, και τα πιατάκια τα οποία θα έχουν. Δηλαδή θα χρειαστούμε στην κουζίνα μας περίπου 10 λεπτά παραπάνω, ώστε να αντιφέρουμε πάλι μετά το γεύμα μας στα γράδα της που λένε. Λοιπόν, εγώ πάω να ξεκινήσουμε τι, να ξεκινήσουμε τη σαλτσούλα μας. Λοιπόν, θα βάλω όσο ελαιόλαδο έχω εδώ που με περισσέψε. Για το ελαιόλαδο έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε τι βαθμό το βαθμολογώ εγώ προσωπικά. Είναι ένα από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, είναι από τα ελαιοτριβία του Αγίου Ανδρέα. Θα συμπληρώσω ακόμα λίγο γιατί θα χρειαστούμε 4-5 κουταλιές εδώ. Θέλουμε να είναι έτσι, η σάλτσα θέλει ελαιόλαδο. Μπορούμε να το βρούμε στην Πέραμο, στην παραλιακή λεωφόρο και στην Καβάλα Έαντος 5. Λοιπόν, να δώσω λίγο θερμοκρασία εδώ. Πάμε, έδωσα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα κρεμμυδάκια μας. Λοιπόν, αυτό το κρεμμύδι θα το χρειαστώ για τον κιμά. Λοιπόν, εδώ χρειάζομαι καρεδάκι ψηλό,
γιατί θέλουμε η σάλτσα μας να μην νιώθουμε τα λαχανικά τα οποία θα έχει μέσα. Πρέπει να είναι τελείως λεία. Λοιπόν, γι' αυτό θα τα ψιλοκόψω. Μισό. Και το άλλο μισό τώρα. Γρήγορα, γρήγορα. Δεν είναι δύσκολο. Να πάρω τη δύο Σάβα. Με βολεύει καλύτερα να γυρίσω. Α, εδώ είμαστε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάβας είναι ο σκηνοθέτης μας. Χωρίς αυτό να δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα εδώ μέσα. Κόβουμε και το άλλο το κρεμμυδάκι μας. Εδώ. Είπαμε με τα γάντια δυσκολεύομαι λίγο, αλλά θα τα συνηθίσω. Εδώ. Λοιπόν, κρεμμυδάκι είναι έτοιμο. Μπορούμε να το προσθέσουμε μέσα. Οχ. Λοιπόν, ώσπου να πάρει, θα χρειαστώ μία σκυλίδα, αλλά επειδή δεν είναι μικρές αυτές, θα χρησιμοποιήσω δύο και μία για τον κιμά αργότερα. Οπ, ξέφυγε, γλιστράει κιόλας. Εδώ, να πάρω και αυτήν, που είναι λίγο μεγαλούτσικα. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο φαγητό πρέπει να το έχετε κάνει κι εσείς. Δύο ή ένα. Δύο. Ωραία. Ρωτάω σε ποια κάμερα, γιατί είναι γεμάτο κάμερες εδώ. Το συγκεκριμένο φαγητό το έχουμε κάνει όλοι στο σπίτι, νομίζω, κι εσείς πολλές φορές. Αλλά εδώ, στη συγκεκριμένη μέθοδος που θα το κάνουμε, είναι... Καλά πάει. Ότι έχει πάρα πολλά, εκτός το αλάτι και πιπέρι που προσθέτουμε όλοι, μπερδεύομαι όλο στην ένα κοιτάω, εκτός το αλάτι και πιπέρι που βάζουμε όλοι μέσα στους κεφτέδες μας, το συγκεκριμένο θα το κάνουμε κάπως τύπο μπιφτεκιού. Δηλαδή δεν θα προσθέσουμε όλα τα υλικά που έχει ένα μπιφτέκι, αλλά ορισμένα από αυτά για να δώσει και τη γεύση μέσα στη σάλτσα, γιατί τη σάλτσα δεν θα την ρίξω μπαχαρικά. Ό,τι πάρει θα πάρει από το μπιφτέκι μας. Εγώ λέω να πάρω αυτό το τηγάνι που με εμποδίζει εδώ, την κρυλιέρα. Λοιπόν, έχουμε βάλει το κρεμμυδάκι μας. Εγώ τώρα τι θα χρειαστώ το ρεντέ. Για να χαμηλώσω λίγο, γιατί θα με πάρει. Λοιπόν, εδώ είναι. Το μαχαιράκι μας το κατεβάζω. Και θα χρειαστώ περίπου 3 ντοματούλες. Είπαμε, δείξαμε πολλές φορές πώς θα τις στρίψουμε στο ρεντέ. Μία. Τις έχω πλύνει προηγουμένως. Δύο. Και αυτήν θα πάρω. 3. Γρήγορα, γρήγορα. Για να προλάβουμε. Σήμερα έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο από τις άλλες φορές. Γιατί... Ωπς, το πιάσα. Είναι τα γάντια. Λοιπόν, και έτσι έχουμε μεγαλύτερη άνεση σήμερα να σας δείξω πιο χωρίς στρες το συγκεκριμένο φαγητό. Είπαμε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι ιδιαίτερο. Γιατί αλλιώς το μάθαμε να το κάνουμε από τους γονείς μας στο σπίτι και αλλιώς θα το κάνουμε τώρα. Τώρα έχει μία που λένε μία πινελιά, πώς θα το έλεγα, να το πω έτσι λαϊκά. Έχει μία γκουρμεδιά που λένε. Πω πω, τι είπα, Τσάβα. Το λένε πολύ. Λοιπόν, τρίβω και την τρίτη ντοματούλα. Και αφού τρίψω και την τρίτη, ωραία, τελείωσα, έχω και το μικρό μου φωνό μου σήμερα είναι, δεν χρειάζομαι άλλο αυτά, τώρα θα τα πετάξω. Έχω μαζέψει αρκετά για να κάνω το ζωμό λαχανικών που σας έχω. Την περασμένη φορά τον έκανα γιατί βιαζόμουν τόσο πολύ και δεν τον πήραμε
να τον κάνω live. Δεν μπόρεσα να τον κάνω live, γιατί πραγματικά δεν με έπαιρνε ο χρόνος. Αλλά αυτή τη φορά θα το δείξουμε πώς θα κάνουμε ένα σωστό ζωμό λαχανικών στο σπίτι μας. Λοιπόν, δίνω πάλι θερμοκρασία εδώ λίγο, γιατί θα χρειαστώ λίγο θερμοκρασία, γιατί θα προσθέσω τώρα λίγο ουζάκι, πάρα από το μισό. Εδώ βλέπετε έχω περίπου 2 σελ. Το 1 σελ θα το χρειαστώ για τον κιμά μου και το άλλο 1 σελ θα το ρίξω μέσα στη σάλτσα μας ώστε να σοταριστεί και να πάρει τον το γλυκάνισο που χρειάζομαι μέσα στη σάλτσα μου. Λοιπόν, ωραία. Βλέπω έχει πάρει πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία. Θα ρίξω τώρα το μισό, πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Το άλλο θα το χρειαστώ για το μπιφτεκάκι μας. Θα περιμένω να εξατμιστεί η αλκοόλη και αφού εξατμιστεί, καλά και τόσο πολύ δεν είναι. Ωραία, έχει πάρει το χρώμα. Θα προσθέσω τη ντοματούλα. Θα αφήσω σιγά σιγά να σιγοβράσει και όσο θα προσθέσω όλα τα υλικά αυτά που χρειάζομαι μέσα για τη σάλτσα, θα την αφήσω να σιγοβράσει. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη φάση να ζυμώσουμε τον κιμά μας. Εδώ, καλά, γιατί χρειάζεται περίπου 7 με 8 λεπτά καλό ζύμωμα, ώστε να σπάσουν όλες οι ίνες του κρέατος και να γίνει η σωστή ανάμιξη μέσα στο κιμά, ο κιμάς δηλαδή. Και όταν θα τα περάσουμε θα είναι σχεδόν, θα θέλει 2-3 λεπτά ακόμα να γίνει η σάλτσα. Το έχω χρονομετρήσει ήδη. Λοιπόν, εδώ, ωραία, να δώσω ακόμα λίγο θερμοκρασία, μας πάει καλό δρόμο. Εγώ θα βγάλω τον κιμά μου, πρέπει να προσέχω γιατί σήμερα έχω ένα, να το πω Σάββατι έχω. Λοιπόν, πάμε, 2, ωραία. Εδώ έχω ένα ανάμεικτο κιμά. Τον έχω αγοράσει σήμερα από τη Δημοτική Αγορά στον Άγιο Γιώργη, από το κρεοπωλείο Σοκράτη. Και ο συγκεκριμένος κιμάς έχει 80% μοσχάρι και 20% χοιρινό. Γιατί? Γιατί είναι η καλύτερη μίξη όταν θέλουμε να φτιάξουμε μπιφτέκια. Δεν υπάρχει καλύτερη μίξη. Το έχω δοκιμάσει εγώ και με 70-30 και με 60-40 και με 90-10 και 50-50. Είναι ο πιο τέλειος κιμάς, είναι να είναι 80% μοσχάρι και 20% χοιρινό. Πολλά είπαμε, πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά. Εδώ, να προσθέσω και το χυμό μου. Ζωμό λαχανικών, συγγνώμη. Θα βάλω 2 φυλλαράκια δάφνης, τα οποία θα τα αφαιρέσω λίγο πριν τελειώσει η σάλτσα και ένα κομμάτι δεδρολίβανο στην άκρη. Ένα κλωναράκι. Λοιπόν, κιμάς, 1, 2, 3, αυτό θα το χρειαστώ για το ντεκόρ, το βάζω στην άκρη. Μπαχαρικά δεν προσθέσουμε, εκτός από αλάτι και πιπέρι, δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο. Έτσι. Α, τελευταία θα βάλουμε και τον πορτό, δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Οπότε πάμε στην ένα και πάμε να ξεκινήσουμε με το ζύμωμα του κιμά. Θα χρειαστώ, γιατί συγκεκριμένα είναι μισό κιλό. Λένε ότι ανά κιλό χρειαζόμαστε ένα κρεμμύδι μεγάλο, ένα αυγό. Και αν είναι 2 κιλά βάζουμε 2 κρεμμύδια, τρίβουμε μέσα 2 αυγά. Εγώ τώρα δεν μπορώ να πάρω μισό αυγό, οπότε βάζω ένα αυγουλάκι, δεν πειράζει καθόλου αυτό. Ίσα-ίσα θα δώσει τη δυνατότητα να δουλευτεί καλύτερα ο κιμάς. Έβαλα το αυγουλάκι μέσα. Λοιπόν, τώρα θα πάρω το κρεμμυδάκι μου. Θα χρειαστώ... Ξεχάστηκα τελείως να πάρω το δεύτερο το ρεντέ. Ωραία. Και θα τρίψω το κρεμμυδάκι. Γλιστράνε τα γάντια, Σάβα. Θα το τρίψω μέσα. Δεύτερο λάθος σήμερα. Λοιπόν, τρίβουμε έτσι, σωστά.
Είναι αυτά τα κόκκινα τα κρεμμύδια. Ευτυχώς είναι κόκκινο και δεν καίνε τα κόκκινα. Τα άσπρα καίνε. Α, είναι. Τώρα θα πέφτει το κλάμα της αρκούδας εδώ. Αν ήταν άσπρα. Πα. Λοιπόν. Εδώ. Μου σκοβολάει, πραγματικά. Λοιπόν. Τα υπόλοιπα το πετάμε. Θα πάρω και το σκορδάκι και θα το τρίψω με την... με αυτή την πλευρά. Ένα σκόρδο και στο κιλό ακόμα φτάνει. Πάλι μου φύγε. Τρίτο λάθος. Τι έπαθα σήμερα. Λοιπόν, λοιπόν, τρίβω και το σκορδάκι μου. Ωραία. Είναι όλο εδώ. Να το. Θέλει ίσα ίσα να πάρει το ζωμό από το σκόρδο. Λοιπόν, τώρα αυτό το αφαιρώ. Χρειάζομαι τα γάντια άλλα. Όχι, δεν τα χρειάζομαι, γιατί τα άλλα θα τα προσθέσω με το κουταλάκι. Ωραία. Αφαιρώ τα γάντια. Η σάλτσα μας εκεί δουλεύει. Θα πάρω ένα κουταλάκι και θα βάλω τελευταία το αλάτι, μισή κουταλίτσα κόκκινη πιπεριά γλυκιά, μία πρέζα και κάτι παραπάνω μαύρο πιπεράκι, έτσι να γίνει λίγο πικάντικο. Θα πάρω λίγο στη μύτη, μία πρέζα περίπου κείμενο. Θα πάρω το... Α, να το. Μπαχάρι δεν θα βάλουμε καθόλου εδώ. Θα πάρω λίγο κίτρινο ρίζα στη μύτη και μισή κουταλίτσα περίπου σουμάκ. Είναι αυτό το ανατολίτικο μπαχαρικό το οποίο μας δίνει αυτή την ωραία γεύση. Λοιπόν, πριν αρχίσω εγώ να γίνεται πάρτι εδώ και να αρχίσουμε να ζυμώνουμε, πάμε να δούμε μια φορά την κάρτα μας ακόμα. Και αφού επιστρέψαμε από την καρτούλα μας, πάμε πριν ξεκινήσω εδώ το ζύμωμα, να το γυρίσω λίγο στο φίλτρο, να βάλουμε και το μπελτέ μέσα στη σάλτσα, ώστε να δουλεύει. Αχ, ευχαριστώ Σάβα. Ξανανασάναμε, γύρισε στον εξαεριστήρα, όπως θα δω, τον αεριστήρα μάλλον. Λοιπόν. Θα βάλουμε, έχω περίπου 2 κουταλιές, έχω προσθέσει και λίγο νεράκι. Έφυγε και αυτό το υλικό μας. Και τώρα, τι θα χρειαστώ, δεν έβαλα αλάτι. Εδώ είμαστε. Περίπου 2 πρέζες. Λίγο πιπεράκι. Δεν θα βάλω απολύτως ούτε φρυγανιά ούτε ψωμί. Είναι αυτό που σας έλεγα.
Δεν θα, θα το κάνω μόνο, θα ζυμώσω μόνο με το κρέας. Δεν θέλω να δώσω όγκο, δεν θέλω. Γιατί, γιατί πριν τα περάσω από το τηγανάκι, θα τα αλευρώσω τα κεφτεδάκια μας, ώστε να το δώσω έτσι τη δυνατότητα, δεν θα βάλω φρυγανιά μέσα, ώστε να μπορέσουν να εισχωρήσει η θερμοκρασία πιο γρήγορα μέσα στο κέντρο, γιατί είπαμε θα τα γεμίσουμε με κασέρι. Έτσι θα δώσουμε τη δυνατότητα να πάρει τη σωστή θερμοκρασία, να ψηθούν και από μέσα καλά, ώστε να μπορέσει να λιώσει και το κασέρι από μέσα. Λοιπόν, τώρα τι χρειάζομαι. Χρειάζομαι, το ούζο, μην το ξεχάσω. Είπαμε περίπου 1 σελ, το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Και θα αρχίσω τώρα σιγά σιγά με 2 φρέσκα γατάκια. Έχουμε ένα πλάνο να δείξουμε στη σάλτσα μας. Δείτε λίγο. Τώρα, τι να πω. Αχ, τι έγινε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι. Φοράω το ένα γατάκι. Φοράω και το δεύτερο. Λοιπόν, και αρχίζουμε το ζύμωμα. Λοιπόν, είπαμε ότι από κάτω προς τα πάνω σίγουρα θα έχετε ζυμώσει πολλές φορές. Τελευταία, αφού πάρει μία, ενωθούν όλα τα υλικά μαζί και σπάσουν οι ίνες από τον κυμά, θα προσθέσω λίγο λαδάκι ώστε να δώσω έτσι μία γυαλάδα επάνω στον κυμά μας. Λοιπόν, εδώ έχει ένα κομματάκι κρεμμυδάκι που με έχει ξεφύγει, θα το αφαιρέσω. Θέλει πολύ καλό ζύμωμα, γιατί πρέπει να δουλευτούν σωστά τα υγρά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, αυτά που έχουμε προσθέσει, το αυγό, γιατί η φρυγανιά ή το ψωμί έχει την ιδιότητα να μπορεί να τραβάει όλα τα υγρά μέσα. Εμείς δεν θέλουμε να τραβήξει τα υγρά, θέλει λίγο παραπάνω ζύμωμα μόνο. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει να δένει. Αλλά θα τα γευτούμε μετά, θα τα γευτείτε και εσείς σπίτι αν κάνετε τη συνταγή και θα δείτε τι διαφορά έχει με αυτά τα οποία έχουν ψωμί μέσα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Σάββα, έχω χρόνο μπόλικο σήμερα, έτσι δεν θα με τυραννίσετε σαν την άλλη φορά. Ωραία. Δείτε εδώ σιγά σιγά αρχίζει και δένουν όλα τα υλικά μαζί. Και έχω μια μανία όταν τζιμώνω κοιμάδες έτσι να το κάνω με νεύρο. Δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό ακούτε και αυτό το θόρυβο. Πολλοί το κάνουν, το ζυμώνουν και στο μίξερ. Αλλά σαν τη δουλειά του χεριού, το έτσι να νιώθεις τον κυμά, δεν είπα. Βλέπετε, έχουν δέσει ήδη, από πού καταλαβαίνουμε όταν ότι ένας κυμάς είναι έτοιμος, όταν βλέπουμε ότι πραγματικά ανοίγει όπως ανοίγει το τσουρέκι, έτσι ακριβώς. Τότε είναι έτοιμος. Λοιπόν, ξέρω τι φταίει. Να το. Ας το κατεβάσω αυτό, το βάλω στην άκρη. Μάλιστα. Τόση ώρα. Λοιπόν, έχω ανάψει και το δεύτερο το μάτι μας εδώ. Δεν το χρειάζομαι αυτό. Να κατεβάσω λίγο εδώ, έτσι. Λοιπόν, ο κυμάς μας είναι έτοιμος. Για να δοκιμάσω. Βέβαια. Έτοιμος. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα χρειαστώ είναι ένα πιατάκι κάπου εδώ και το αλεύρι μας. Έτσι. Το μαχαίρι δεν το χρειάζομαι, ώστε το κασέρι εδώ. Λοιπόν, πάμε. Ζυμώνουμε κασεράκι, αλευράκι, το περνάμε από το αλεύρι και το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ θα χρειαστώ
Περίπου είπαμε σαν ντοματίνι. Παίρνουμε λίγο κασεράκι και κλείνουμε από όλες τις μεριές. Το δίνουμε έτσι μια στρογγυλή μορφή. Και ωραία. Αυτό είναι. Είναι έτοιμο. Καλά είναι να παίρνετε, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ολόκληρο κομματάκι κασέρι, μπορείτε να γεμίσετε και με τυρί, μπορείτε να γεμίσετε με μοτσαρέλα, με οτιδήποτε. Όλη τη δουλειά όμως, τώρα, είναι το αλεύρι. Τη βολτίτσα που θα κάνουμε εδώ μέσα στα αλεύρι. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα αργότερα να δέσει και η σάλτσα. Λοιπόν, ένα είναι έτοιμο. Λοιπόν, ξανά, πάμε. Περίπου είπαμε σαν ντοματίνι. Ο μοσκοβολάει. Παίρνουμε λίγο στη μέση και κλείνουμε. Ξεχάσαμε να βάλουμε το ελαιόλαδο. Τώρα το θυμήθηκα. Δεν πειράζει όμως, δεν χρειάζεται, δεν γυαλίζει ο κυμά μας. Εδώ, τέλειο. Λοιπόν, το περνάμε μέσα από το αλευράκι μας. Εγώ θα χρειαστώ περίπου, για το συγκεκριμένο πιάτο τώρα να στήσω, περίπου 5 τέτοια πανέμορφα κεφτεδάκια. Λοιπόν, ο κυμάς μας είναι για λίγο παραπάνω. Εδώ. Τώρα, αν θέλετε, είπαμε, βάζετε ελαιόλαδο. Αν θέλετε, δεν βάζετε. Εγώ δεν χρειάζεται να βάλω. Έχω τη γυαλάδα που θέλω. Ναι. Ίσως όταν τελειώσει το φαγητό και το στήσουμε, ίσως μετά όταν τελειώσει, απλώστε λίγο ελαιόλαδο πάνω από τα κεφτεδάκια. Αν θέλετε, φυσικά. Λοιπόν, βάζουμε εδώ το κασεράκι και κλείνουμε. Εδώ. Α, θα είναι πεντανόστιμα, ξέρω. Τα έχω κάνει αρκετές φορές. Ο σκοπός είναι να κλείσουν σωστά, ώστε όταν περάσει το αλεύρι, είναι σαν να το θωρακίζουμε. Πώς κάνουμε, σουβαντιζόμε στο σπίτι μας, έτσι ακριβώς και περνάει ο σουβάς και τα μονώνει όλα. Έτσι είναι το αλεύρι συγκεκριμένο. Θα κάνει, μη σας πω, το 50% από τη δουλειά από όλο το φαγητό. Μας θωρακίζει τα κεφτεδάκια. Θα μας δέσει τη σάλτσα. Αργότερα θα δείτε πώς θα δέσει. Δεν χρειάζεται ούτε corn flour να βάλουμε μέσα, ούτε αλεύρι, απολύτως τίποτα. Ό,τι έχει τα κεφτεδάκια αρκούνε. Λοιπόν, τρία, χρειάζομαι άλλα δύο. Προλαβαίνω να τα κάνω μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό. Προλαβαίνω, μπράβο Σάβα. Ίσα-ίσα, όλα θα τελειώσουν σήμερα μαζί. Όσο θα είναι τα κεφτεδάκια μέσα στη σάλτσα μας, εμείς θα βάλουμε την γκριλιέρα μπρος, θα κάνουμε τις τέσσερις πανέμορφες αυτές φρυγανιές. Θα ψήσουμε τις φέτες στην γκριλιέρα μας. Θα ετοιμάσουμε το τυράκι μας που θέλουμε, που θα βάλουμε μέσα στο τυρί, μάλλον θα μετά αφού πέσει το κρύο το τυράκι πάνω στο ζεστό ψωμί, θα αρχίσει σιγά σιγά να λιώνει. Εμείς θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο πάνω από το τυράκι, λίγο ελαιόλαδο και θα βάλουμε, έχω εδώ φρέσκο θυμάρι και που το, α, πίσω είναι, ναι. Έχω φρέσκο θυμάρι και ρίγανη και θα φτιάξουμε παράλληλα και τη σαλατίτσα, τη ρόκα, την baby ρόκα που έχω πάρει σήμερα το πρωί. Θα γίνει ένα φανταστικό, ένα πλήρες γεύμα με πρωτεΐνη, με βιταμίνες, και θα μας κρατήσει σίγουρα όλη την ημέρα. Λοιπόν, περνάμε άλλη μία φορά. Εδώ. Και να κάνω και το τελευταίο, γιατί θα χρειαστώ 5 είπα. Τα υπόλοιπα θα κάνουμε μετά. Πω πω, η σάλτσα με έχει σπάσει τη μύτη εδώ. Πραγματικά είναι
αυτή και η ώρα τώρα που θα βγάλω και το δενδρολίβανο και το και τη δάφνη από μέσα. Λοιπόν, να κάνουμε και το τελευταίο. Είπαμε, εδώ. Δείτε τι ωραία που δένει. Άμα ζυμωθεί σωστά ο κοιμάς, δεν έχετε να φοβηθείτε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, ωραία, εδώ. Είναι και εδώ δεμένο σωστά. Λοιπόν, το περνάμε μέσα από το αλευράκι μας και στην άκρη. Λοιπόν, βγαίνουν αυτά τα δύο, δεν τα χρειάζομαι, από τον πάγκο μας. Αφαιρούμε τα γατάκια. Ουφ, με κουράζουν πάρα πολύ τα γάτια, δεν ξέρω γιατί. Και ήρθε η ώρα να αφαιρέσω. Θα χρειαστώ εδώ το δεδρολίβανο. Α, μου σκοβολάει κι αυτό. Και τα δύο κομματάκια δάφνη. Λοιπόν, σάλτσα είναι τέλεια. Εδώ. Λοιπόν, τώρα αυτό θα το χρειαστώ. Θα δώσω τώρα τη σωστή θερμοκρασία. Ω, έχουμε θερμοκρασία, βλέπεις. Ωραία. Όπα. Θα το αφήσω λίγο να κατέβει, γιατί εδώ προηγουμένως αντί να κατεβάσω, ανέβασα. Δώσε πράγμα, δώσε εκεί. Χαίρετε κύριε Νίκο. Τι κάνετε. Να, αυτό μυρίζει τώρα. Αυτό το λάθος που κάναμε σήμερα, αυτό μυρίζει. Λοιπόν, πρέπει να το αφήσω λίγο έτσι να ηρεμήσει το λαδάκι μας εδώ που το έχει πάρει, έχει υπερθερμανθεί. Άρα τι κάνουμε, πάμε σε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ώσπου να ηρεμήσουν εδώ στην κουζίνα μου. Πάμε σε διαφημιστικό. Αφού επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας, εγώ έχω δώσει ήδη φωτιά εδώ στην γκριλιέρα μας. Πάω να συμπληρώσω λίγο λαδάκι, γιατί θα το χρειαστώ. Δεν θα το κάνω όπως τα άλλα, έτσι ελαφρώς θα το, γιατί χρειάζομαι λίγο λαδάκι από κάτω. Λοιπόν, και θα κόψω το ψωμάκι μας. Έχω βγάλει εδώ το ψωμί. Ένα. Δύο. Πω, φανταστικό. Μπράβο τον κύριο Φυλαχίδη. Εδώ. Τέσσερις φετούλες. Ακριβώς έτσι το ήθελα. Λοιπόν, το αφαιρώ. Το βάζω εδώ στην άκρη. Εδώ δεν έχω τίποτα, ευτυχώς. Η
φάνειες κοπής που έχω εδώ είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, ξαναδίνω εδώ θερμοκρασία. Και πάμε να βάλω τα κεφτεδάκια μας μέσα. Δεν χρειαστώ ένα γαντάκι ακόμα. Δεν θέλω να τα... Βλέπετε, η σάλτσα μας είναι σχεδόν έτοιμη. 95% είναι σχεδόν... 95? Άντε 90 θα πω, να μην υπερβάλλω. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε τα κεφτεδάκια μας. Εδώ. Θερμοκρασία έχω καλή. Ωραία. Φεύγει και το πιατάκι μας. Εδώ. Τώρα δεν το χρειάζομαι άλλο το γαντάκι. Το βγάζω. Λοιπόν, μόλις εδώ πάρουν, θωρακιστούν καλά τα κεφτεδάκια μας, αμέσως θα τα βαφτίσω μέσα στη σάλτσα. Ώσπου να πάρουν, θα βράσουν για 2-3 λεπτά, 4 πόσο χρειάζομαι μέσα στη σάλτσα, τόσο περίπου, άντε 5 να πω βαριά-βαριά. Μέχρι τότε θα είναι και το ψωμάκι μας θα έχει ψηθεί, ήδη έχει πάρει χρώμα. Φωτιά έχουμε πολύ καλή κάτω. Εδώ θα χρειαστώ ένα πιρουνάκι. Έτσι. Για να γυρίσω τους κεφτέδες μου. Ωχ, βλέπετε. Μοσχοβολάνι. Εδώ έχουμε στη μέση την καλύτερη θερμοκρασία. Λοιπόν, εδώ το μαχαίρι αυτό δεν το χρειάζομαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Να δώσω τη δυνατότητα έτσι να εισχωρήσει καλύτερα μέσα η θερμοκρασία στο ψωμί μας. Ήδη άρχισε και έχουμε εδώ ωραίες. Οχ. Θα πάρει έτσι ένα ωραίο χρώμα το ψωμάκι μας. Να βάλω και από εδώ. Λοιπόν, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Εγώ νομίζω είμαστε σε λίγο έτοιμοι. Εδώ έχουμε θερμοκρασία καλή. Λοιπόν, πάμε να βάλω λίγο αλατάκι από πάνω, χοντρό κομμένο, έτσι. Θα πάρω και το πιπέρι μας. Αυτό είναι άσπρο. Και θα βάλω και λίγο μαύρο πιπεράκι έτσι από πάνω. Χωρίς να προσθέσω ούτε θυμάρι, ούτε ρίγανη που έχω εδώ. Λοιπόν, πάμε να γυρίσω ακόμα μία. Είναι τέλειο. Εδώ κάτσε να κάνω μια αλλαγή. Λοιπόν, να ξαναγυρίσω τα κεφτεδάκια μας. Ωραία. Να τα βοηθήσω λίγο. Θα χρειαστώ περίπου... Θωρακίστηκαν έτσι όπως ήθελα να θωρακιστούν. Έλα, εδώ είμαστε. Όλη τη δουλειά θα μας την κάνει η σάλτσα. Τώρα εδώ που έτσι σιγοβράζει, είναι σχεδόν έτοιμη, δείτε. Πω, είναι τέλεια. Θα προσθέσουμε και τα κασεράκια μας μέσα, μετά θα γίνει τέλειο. Λοιπόν, τα ψωμάκια μας είναι σχεδόν έτοιμα. Μπαχαρικά δεν θα χρειαστώ άλλα, οπότε τα... Οπ, τα αφαιρώ. Το είδες αυτό, Σάβα? Σήμερα είμαι ζημιάρης, δεν ξέρω γιατί. Κάνω ζημιές. Οπ. Να το βάλω στην άκρη. Λοιπόν, εδώ. Οπ. Τελειώσαμε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν,
το ψωμάκι μας ξανά. Εδώ. Λοιπόν. Ωραία, Σάβα, τι θα φάμε σήμερα. Δεν άκουσα. Εγώ είμαι έτοιμος τώρα να βαφτίσω τα κεφτεδάκια. Ήρθε η ώρα. Ένα. Εδώ. Λοιπόν, κατεβάζουμε θερμοκρασία εδώ, είναι έτοιμα. Και το βάζω πάνω στο ξύλο κοπής, ώστε να μην κάνουμε καμία ζημιά εδώ. Γιατί σήμερα η μέρα είναι δύσκολη. Λοιπόν, θα πάρω το πιατάκι μου και θα βάλω τις τριγανιές μου που θέλω. Μία. Εδώ. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Λοιπόν, και αυτό θα πάει εδώ. Βλέπεις τι ωραία που έδωσα όταν δίνουμε θερμοκρασία. Κατεβάζω θερμοκρασία εδώ. Τέλειο. Έτσι να δώσω μια... που είναι φοβερά, ε. Λοιπόν, να ετοιμάσουμε τη σαλατίτσα μας. Για να πάρω ένα καθαρό μπολάκι από εδώ. Την έχω πλένει τη ρόκα μας. Να τη βάλω όλη εδώ. Λίγο θα κρατήσω για να γαρνίρω το πιατάκι μας. Λοιπόν, θα προσθέσω αλάτι. Πιπεράκι. Ελαιολαδομπόλικο. Έτσι. Έτσι γκονευόμαστε εμείς. Και μπαλσαμικό. Λοιπόν, η σαλάτα μας πάει στην άκρη. Θα βάλω το κασεράκι που χρειάζομαι. Εδώ, το κεφαλοτήρι. Η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Δεν θέλει πολλά πολλά. Λοιπόν, και το φαγητό μας εδώ είναι έτοιμο. Θα χρειαστώ ένα κουταλάκι. Κάτσε. Λοιπόν, ακριβώς έτσι όπως θέλω. Στείνω, Σάβα, κάνει. Εδώ, άλλη μία. Λοιπόν, ένα. Έχει δέσει όπως είπαμε. Δύο, τρία, το βάζετε έτσι, τέσσερα, λίγο σφιχτά και ένα από πάνω, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, βάζουμε τη σαλτσούλα από πάνω. Και εδώ. Λοιπόν, έφυγε αυτό. Αχ! Να σκουπίσουμε γιατί στη τηλεόραση είμαστε. Λοιπόν. Εδώ έχουμε το... Θα χρειαστώ πάλι ένα γαντάκι. Για να
θα κόψω το μισό τυράκι μου. Είναι από τα τυροκομεία Παγκαίου Μάρτος Νικόλαος στην Ελευθερούπολη. Πάρα πολύ ωραία φέτα. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ, η συγκεκριμένη. Λοιπόν, βάζουμε εδώ. Α, θα χρειαστώ ακόμα λίγο. Θα χρειαστώ ακόμα λίγο φέτα. Τσακ. Θα κόψω. Εδώ. Ω, είναι τέλεια. Λοιπόν, φεύγει και αυτό. Βγάζουμε το γαντάκι. Λοιπόν, θα χρειαστώ εδώ το τύρι γιανούλα που σας υποσχέθηκα. Εδώ. Έτσι, πλάι, φεύγει αυτό και λίγο θυμαράκι από πάνω και τώρα ήρθε η ώρα της αλήθειας. Λοιπόν, θα τα περιχύσουμε με λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Είπαμε ότι θα συμπληρώσουμε λίγο ελαιόλαδο, φρέσκο φρέσκο, και εδώ επάνω. Έχουμε ένα από τα ωραιότερα φαγητά σήμερα. Σαβούλι μου. Λοιπόν, σκουπίζω. Παίρνω τη φετούλα μου από εδώ. Πάρα πολύ γρήγορα τελείωσε το φαγητό μας σήμερα. Και εδώ έχουμε τη σαλατούλα μας. Καλά είμαι έτσι? Βουαλά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε χρόνο να δοκιμάσουμε? Έχουμε. Ωραία. Για να δούμε τι έκανα. Λοιπόν, για να κόψω το είναι αυτά που λέγαμε το κασεράκι μας. Τέλειο. 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 Ένα ακόμα επεισόδιο, δυστυχώς, στο τέλος του. Τα λέμε αύριο.